Καλησπέρατε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Ελένη Νικηφόρου και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neacrete.gr. Τροπικό το κλίμα αυτό το Σαββατοκύριακο στην Κρήτη και αυτό γιατί ο καιρός αναμένεται άστατος με βροχές, κατά τόπους καταιγίδες και ταυτοχρόνως υψηλές θερμοκρασίες. Διαβάστε την αναλυτική πρόγνωση του καιρού σε όλο το νησί για το επερχόμενο τριήμερο στο neacrete.gr. Λιγότερο από δύο μήνες, η Ιερά Μονή Παλιανή στο Βενεράτο Ηρακλείου έγινε και πάλι στόχος αδίστακτων διαρρηκτών. Μάλιστα, οι δράστες δεν φαίνεται να πτωήθηκαν ούτε από το συναγερμό, αλλά ούτε και από τις ίδιες τις μοναχές, οι οποίες παρακολουθούσαν έντρομες τη διάρρηξη μπροστά στα μάτια τους. Μετατροπή των κελιών των φυλακών Αγιά σε μουσιακό χώρο, εκεί όπου κρατούνταν οι μελοθάνατοι κατά τη γερμανική κατοχή, ανακοίνωσε χτες από τα Χανιά ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Σταύρος Κοντονής. Μάλιστα, ο ίδιος αναφέρθηκε και σε παρεμβάσεις που αναμένεται να γίνουν στο ιστορικό φρούριο Ιτζεδίν. Για περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, πληκτρολογήστε neacrete.gr από το κινητό, τον υπολογιστή ή το τάμπλετ σας. neacrete.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.